Για την εβδομάδα που διανύουμε, η κατάσταση όσον αφορά τις μαθητικές μετακινήσεις στο νομό Καβάλας παρουσιάζεται και φαίνεται πως είναι αρκετά βελτιωμένη. Άλλωστε, την περασμένη Δευτέρα, ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, κ. Κώστας Αντωνιάδης, δέχθηκε στο γραφείο του τους Προέδρους των δύο ΚΤΕΛ. Κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή εφαρμόζουμε μια κοινή υπουργική απόφαση για το θέμα των μαθητών, που λέει 100% πληρότητα. Αν μου λέτε, εγώ τι μπορούσα να κάνω από την πλευρά μου, μπορούσα να πάρω άλλα μέτρα, να δώσω έξτρα χρηματοδότηση και να κάνω στο μισό αυτό τη μεταφορά. Την κάνω 25%. Καταλάβατε. Αλλά το θέμα είναι οικονομικό αυτή τη στιγμή. Και η περιφέρεια λέει ότι εφαρμόζουν μια κία που έρχεται από το Υπουργείο, που μας υποχρεώνει να πληρώνουμε με αυτόν τον τρόπο. Οι δύο εταιρείες, προκειμένου να μην υπάρχουν παράπονα και διαμαρτυρίες πολιτών με δεδομένη την κάλυψη του 100% των θέσεων των λεωφορείων, αύξησαν μερικώς τα δρομολόγια των μαθητών. Για παράδειγμα, το υπεραστικό ΚΤΕΛ Καβάλας εκτελεί περίπου 6 επιπλέον για την εξυπηρέτηση των μαθητών από τη Νέα Καρβάλη, τον Αμυγδαλεώνα, το Παλιό, την Ελευθερούπολη και την παραλία Οφρυνίου. Από την πλευρά του, το αστικό ΚΤΕΛ Καβάλας ενισχύει τα δρομολόγια του κάθε μεσημέρι από και προς το πρώην τεχνικό επαγγελματικό λύκειο στην περιοχή του Περιγυαλίου. Για μας είναι δεδομένη η οικία. Εμείς με βάση τη οικία προχωράμε και κάνουμε. Και έτσι μας πληρώνει και η πολιτεία. Εάν θα αλλάξει αυτή εδώ η οικία και πει ότι τα παιδιά μέσα σε κάθε λεωφορείο πρέπει να είναι στο 50% για τα υπεραστικά, στο 50% για τα αστικά, εκεί αναγκαστικά θα πρέπει η περιφέρεια μετά να βάλει επιπλέον λεωφορεία και να τα αποζημιώσει. Σημαντική επίσης είναι και η συμφωνία, η οποία πρέπει να υπάρχει για καλή και καθημερινή συνεργασία ανάμεσα στις διοικήσεις των ΚΤΕΛ αλλά και τους διευθυντές των σχολικών μονάδων. Εδώ πρέπει να πούμε ότι υποχρεούνται οι διευθυντές των σχολείων όταν, παραδείγματος χάρη, θα γίνει εκδρομή την επόμενη μέρα στην σχολική μονάδα ή θα υπάρξει κάποια γενική συνέλευση, να ενημερώνονται οι θύνοντες του υπεραστικού ΚΤΕΛ, ώστε το λεωφορείο που είναι να έρθει να πάρει τους μαθητές, αντί να έρθει 2 ώρα το μεσημέρι που θα τελείωνε η διδακτική σχολική διδασκαλία, να έρχονται νωρίτερα.